Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV και πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι αυξημένος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου, Βασίλης Βράστος, σε δηλώσεις του μίλησε για τα δύο πύρινα μέτωπα της φωτιάς στην Ήπειρο, τονίζοντας μάλιστα την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Ο κύριος Βράστος έκανε λόγο μεταξύ άλλων για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας αυτές τις μέρες εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Επιποδός είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Όλη η δύναμη της πυροσβεστικής είναι σε επιφυλακή και όλοι συντονισμένα αντιμετωπίζουν κάθε συμβάν προκειμένου να θέτουν υπό έλεγχο γρήγορα και αποτελεσματικά όλα τα συμβάντα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου, Βασίλης Βράστος, αναφέρθηκε στα δύο πυρηνά μέτωπα, αυτό στη Βρυσούλα Πρεβέζης και στη Σαγιάδα. Στη Σαγιάδα υπήρξε γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ καθοριστική σημασία για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου ήταν η συνεχής ρήψη νερού που έκανε το ελικόπτερο. Ανάλογα έπρεξαν και στη Βρυσούλα Πρεβέζης, προκειμένου να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης φωτιάς στη Βάλια Κάλντα. Η φωτιά έχει αναπτυχθεί σε δυσπρόσιτα σημεία, όπου δεν προσεγγίζουν εύκολα πεζοπόρες πυροσβεστικές δυνάμεις. Την επιχειρησιακή ευθύνη για τη φωτιά στη Βάλια Κάλντα, όπως ανέφερε ο κ. Βράστος, την έχουν τα Κρεβενά, αλλά συνδράμει και η δική μας περιοχή. Δύσκολες καταστάσεις αυτά, οι σημερινές αυτών των ημερών, συγγνώμη. Ξέρουμε όλοι ότι η μισή Ελλάδα φλέγεται. Στην Ήπειρο κρατιόμαστε με νύχια και με δόντια, παρόλο που έχουμε πολλές δυνάμεις στον Εύρο. Δύο μεγάλες πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες, μία στη Βρυσούλα, στην Πρέβεζα και μία στη Σαγιάδα, που μας απασχόλησαν ιδιαίτερα. Λόγω του καλού σχεδιασμού που έχει γίνει, όλοι δουλεύουμε επιφυλακή. Αυτές τις μέρες είναι έξω οι πάντες, διοικητές, αξιωματικοί, περιπολούν, έξτρα περιπολίες κτλ. Έχουμε καταφέρει αυτές τις δύο έως τώρα τις φωτιές να τις θέσουμε άμεσα σε έλεγχο, δηλαδή στο πρώτο 24ωρο, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές, καθοριστική σημασία του ελικοπτέρου. Μία πυρκαγιά που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η πυρκαγιά στη Βάλια Κάλντα, η οποία μπορεί να ανήκει διοικητικά, πυροσβεστικά διοικητικά, ας πούμε, στα Κρεβενά, αλλά συνδράμουμε και εμείς εκεί με ομάδες ΜΟΔΕ. Είμαστε πολύ καταπονημένοι από το ξεκίνημα της διασποράς του προσωπικού στην Παλίνη, μετά στα Μέγαρα, στον Τράφικ πάνω, και τώρα με τα άτομα που έχουμε στον Εύρο, ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Το λεωφορείο μας κάνει σχεδόν 24 ώρες για να πάει και να γυρίσει, οπότε καταλαβαίνετε γιατί ταλαιπωρία μιλάμε. Μιλάμε για τους ίδιους συναδέρφους. Είμαστε καλά προς το παρόν. Να εφιστήσουμε την προσοχή σε όλο τον κόσμο, τα μάτια μας 14, με το παραμικρό καπνό τηλέφωνο 199 ή 112. Αυτά προς το παρόν. Αντέχουμε, παλεύουμε, θα κάνουμε τα πάντα όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Έχουμε την εμπειρία. Παρόλο που είμαστε κουρασμένοι και λίγο αποδεκατισμένοι, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για όλους. Επειδή και πέρυσι είχε συμβεί αυτό, οι εθελοντές βρίσκονται και αυτοί επιποδός, υπάρχουν έτσι περίπολα που να είναι τα μάτια σας σε όλα τα βουνά? Πάντα είναι οι εθελοντές δίπλα μας, ο Ερυθρός Σταυρός, όλες οι αναγνωρισμένες εθελοντικές ομάδες, όπως η συνδρομή της ΛΕΚ Πρέβεζας με δύο οχήματα προχτές στη Βρυσούλα. Πολύ σημαντική βοήθεια. Πάντα είναι δίπλα μας εθελοντές, πάντα είναι δίπλα μας ο απλός κόσμος. Ο απλός κόσμος είναι το βασικότερο. Είναι δίπλα μας και μας βοηθούν με ό,τι μπορούν. Γιατί για μας ακόμη και το ένα μπουκάλι νερό είναι βοήθεια. Για μας ακόμα να μας βοηθήσουν να τραβήξουν τις μανικές μας είναι πολύ σημαντική βοήθεια, γιατί πολύ καλά γνωρίζετε, σε κάθε όχημα δύο άτομα είμαστε πλέον. Επιτυχημένη θεωρήθηκε η επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων ύστερα από εντοπισμό 4 αλλοδαπών προχθές το βράδυ. Όπως έγινε γνωστό, οι αλλοδαποί, οι οποίοι ανέχονταν στην συστηματική τέλεση κλοπών, συνελήφθησαν και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Ύστερα από τη μεθοδική έρευνα της υπηρεσίας αλλά και το τμήμα των εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομικής διεύθυνσης Ηπείρου, οι 4 συλληφθέντες είχαν οργανωθεί για τη διάπραξη κλοπών σε περιοχές των Ιωαννίνων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τέλος στην εγκληματική δράση 4 αλλοδαπών που ενέχονται στη συστηματική τέλεση κλοπών έβαλαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων. Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχτές το βράδυ, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε παράπηγμα που χρησιμοποιούσαν για να διαμένουν
σε δυσπρόσιτο και δυσδιάκριτο σημείο στα Γιάννανα. Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και όπλων. Ειδικότερο όπως προέκυψε από την μεθοδική έρευνα της υπηρεσίας σε συνεργασία και με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Υπήρου, οι αλλοδαποί είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε περιοχές του Λεκανοπεδίου. Στόχοι τους αποτελούσαν σπίτια και αποθήκες από όπου αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, ακόμη και ρουχισμό και τρόφιμα, καθώς επίσης και δίκυκλα. Μάλιστα, δεν δίσταζαν να εισέρχονται στα σπίτια ακόμη και σε ώρες που οι ένικοι βρίσκονταν μέσα σε αυτά. Η εγκληματική τους δραστηριότητα προσδιορίζεται χρονικά στο δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του περασμένου έτους, καθώς και κατά το τελευταίο μήνα. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα διακριβώθηκε η εμπλοκή τους σε συνολικά 45 υποθέσεις και αναλυτικότερα 24 κλοπές και 3 απόπειρες κλοπών από σπίτια, 5 κλοπές από αποθήκες, 7 κλοπές και 1 απόπειρα κλοπής μοτοσικλετών και 5 κλοπές μοτοποδηλάτων. Η αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Κατά την έρευνα στο χώρο του παραπήγματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.560 ευρώ, 8,100 λέκ Αλβανίας, καθώς και κλοπημαία, μεταξύ των οποίων κυνηγητική καραμπίνα και 2 δίκυκλα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι ως μέσα μεταφοράς κατά την τέλεση των κλοπών. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στερούνται των απαιτούμενων διατυπώσεων για την νόμιμη είσοδο και παραμονή τους στη χώρα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμυλωδικών Ιωαννίνων, ενώ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας για τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες υποθέσεις συνεχίζεται. Στα κόκκινα βρίσκεται ο υδράργυρος με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Στη συνέντευξη, ο καθηγητής μετεωρολογίας Άρης Μπαρτζόκας μίλησε για τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή μας αλλά και για το πώς θα κυμανθούν οι επόμενες μέρες. Ο κ. Μπαρτζόκας, μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφέρει τις ενέργειες προστασίας από τον καύσωνα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Καμίνη θυμίζει όλη σχεδόν η χώρα από τις ψηλές θερμοκρασίες που θα συνεχιστούν όπως όλα δείχνουν και τις επόμενες ημέρες, δυσκολεύοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Ο καθηγητής μετεωρολογίας Άρης Μπαρτζόκας ρωτήθηκε για τις θερμοκρασίες που επικρατούν και στην περιοχή μας και εξήγησε ότι ανάλογα θα κινηθούν και οι επόμενες ημέρες, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα. Το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες όλες τις επόμενες ημέρες, ενώ το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει και ίσως και να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς. Στο μεταξύ, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες ενέργειες θα πρέπει να ακολουθούμε και ποιες να αποφεύγουμε προκειμένου να μην επιβαρύνουμε την υγεία μας. Ειδικότερα, θα πρέπει να βρισκόμαστε σε χώρους καιρούς και να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική εργασία και ντυνόμαστε με ελαφριά ρούχα. Καταναλώνουμε πολύ νερό και ελαφριά γεύματα. Όταν έχουμε βρεθεί σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία, κατόπιν θα πρέπει να ακολουθήσει ένα χλιαρό μπάνιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε τρεις κατηγορίες ατόμων: άτομα άνω των 60 ετών, τα βρέφη και τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική φροντίδα. Πράγματι, η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος ασυνήθιστη για το καλοκαίρι, όχι διότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αλλά διότι αυτές οι θερμοκρασίες οι υψηλές είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει όντως μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών θερμοκρασιών, η οποία πλήττει κυρίως την Δυτική Ελλάδα, και τούτο διότι οι θερμές αέριες μάζες έρχονται από την περιοχή της Τινησίας και της Αλγερίας, από τα νοτιοδυτικά προς τα βόρειο-ανατολικά και βρίσκουν τη Βαλκανική από την πλευρά που βρίσκεται η Ήπειρος. Σήμερα το πρωί η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν γύρω στους 18 βαθμούς και εκεί θα παραμένει και τις επόμενες ημέρες. Η μέγιστη όμως τις μεσημβρινές ώρες θα φτάνει τους 38 και αυτό είναι δυσάρεστο λίγο. Και μάλιστα όταν δουλεύουν τα κλιματιστικά μέσα στον αστικό ιστό, τότε αυξάνεται η θερμοκρασία μέσα στους δρόμους της πόλης. Πρέπει να είμαστε λοιπόν λίγο προσεκτικοί καταρχάς στην καθημερινή μας ζωή, να μην εκτιθέμεθα πολλές ώρες στον ήλιο, να πίνουμε νερά όπως ξέρουμε, να αποφεύγουμε την άσκηση τις θερμές ώρες της ημέρας και να δροσιζόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε. Να ρωτήσω κύριε Μπαρτζόκα, πότε θα δούμε τέλος πάντων μια αποκλιμάκωση αυτών των θερμοκρασιών των μεγίστων κυρίως? Με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι την Πέμπτη που μας έρχεται θα υπάρξει μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας λόγω ανάπτυξης νεφώσεων. Ενδεχομένως, αυτό το λέω έτσι με κάποια επιφύλαξη, το ενδεχομένως να έχουμε και κάποια βροχή το απόγευμα η οποία θα μας ανακουφίσει. Αλλά μετά την Πέμπτη πάλι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες. Δεν φαίνεται να πέφτει, να υποχωρεί αυτό το κύμα καύσωνος, διότι έχουν κάτσει ακριβώς πάνω από εμάς οι θερμές αέριες μάζες σε όλο το ύψος της ατμόσφαιρας μέχρι το τέλος του μηνός. Υπομονή λοιπόν και με προσοχή την κατανάλωση του ύδατος.
να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν τη χρήση του ύδατος για άρδευση, για να έχουμε όλοι να πίνουμε νερό. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε τις προηγούμενες μέρες η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η κυρία Κεφάλα στη συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό είχε τη δυνατότητα να αναδείξει την αναγκαιότητα επανακαθορισμού της οριοθέτησης της λίμνης Παμβότιδας. Όπως τόνισε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το θέμα έχει ανατεθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη και αναμένει τις επόμενες ενέργειες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Για τη συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό προημερών και για το θέμα του επανακαθορισμού της λίμνης, ρωτήθηκε η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα. Η κυρία Κεφάλα έθεσε το θέμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και αναμένει επόμενες ενέργειες μετά και από την διαζώσης επικοινωνία που είχαν. Όπως ανέφερε σε δήλωσή της, είχε τη δυνατότητα να αναδείξει την αναγκαιότητα του επανακαθαρισμού της οριοθέτησης Παμβότιδας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν με την υλοποίηση του σχεδιασμού. Παρουσίασε, είπε στον Πρωθυπουργό, τις παραμέτρους της υπόθεσης, επαναφέροντας την πρόταση για την επαναοριοθέτηση, προτείνοντας επίσης και τις απόλυτα εφικτές λύσεις που υπάρχουν, ώστε και το αναπτυξιακό και το περιβαλλοντικά αναγκαίο έργο να υλοποιηθεί. Το τι θα ακολουθήσει μετά τη συνάντηση και ποιες αποφάσεις θα ληφθούν σε κυβερνητικό επίπεδο είναι άγνωστο μέχρι στιγμής. Πρόκειται όμως για μια σημαντική εξέλιξη και θα πρέπει να αναμένονται και αποτελέσματα. Ναι, τον ενημέρωσα για το θέμα της αλλαγής οριοθέτησης, το οποίο έχω θέσει έτσι και αλλιώς σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο στον κύριο Σκέρτσο εδώ και 3-4 μήνες. Έχουν γίνει τηλεδιασκέψεις με τους αρμόδιους γενικούς γραμματείς, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα του προβλήματος και τους κινδύνους που ελοχεύουν πίσω από αυτό το έργο, ώστε να μην υλοποιηθεί, γιατί αυτός είναι ο κύριος φόβος μας. Το ήξερε, κυρία Κεφάλα, το ήξερε ο Πρωθυπουργός. Το ήξερε. Εγώ απλά σε αυτή τη φάση πήγα με διαγράμματα, με σχέδια για να συνειδητοποιήσει ακριβώς αυτά που του λέω και ποιο είναι το πρόβλημα και πού είναι η αντίρρηση των ανθρώπων, των θυγόμενων περιμετρικά της λίμνης. Το κατάλαβε αμέσως. Αυτό που είπε είναι ότι θα προσπαθήσει και αυτός να μιλήσει με τους αρμόδιους υπουργούς, με τα αρμόδια υπουργεία για να δώσει την πιο γρήγορη λύση και βέβαια προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προς όφελος των Ιωαννίνων που είναι να πραγματοποιηθεί, να υλοποιηθεί αυτό το σημαντικό έργο. Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 152 θύματα της ναζιστικής στηριωδίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Μουσιοτίτσα. Ο Δήμος Δοδόνης, η κοινότητα και οι τοπικοί φορείς της Μουσιοτίτσας παρευρέθηκαν στην εκδήλωση μνήμης ώστε να τιμήσουν τους εκτελεστέντες. Το κύριο μέρος της τελετής πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Πεσόντων, ύστερα από το μνημόσυνο που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Απόστολου Παύλου της Νέας Μουσιοτίτσας. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Με τον πρέποντα σεβασμό, Δήμος Ζωδόνης, η κοινότητα και οι τοπικοί φορείς της Μουσιοτίτσας τίμησαν το πρωί της Δευτέρας στους 152 εκτελεστέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής κατά τον Ιούλιο του 1943. Κατά τη δεύτερη μέρα των φετινών εκδηλώσεων μνήμης, παρουσία εκπροσώπων των πολιτικών και στρατικών αρχών της περιοχής, τελέστηκε μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Απόστολου Παύλου Νέας Μουσιοτίτσας και με πομπή συμμετέχοντας έφτασαν στο Μνημείο Πεσόντων, εκεί και πραγματοποιήθηκε το κύριο μέρος τελετής. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, 152 ονόματα θανόντων, 152 παρών και παρούσα αντίστοιχα ήχησαν στον αέρα της μαρτυρικής Μουσιοτίτσας. Απρετών 9. Παρών. Γκόγκας Ευθύμιος του Ιωάννη ετών 45. Παρών. Γκόγκας Σπυρίδων του Γεωργίου ετών 6. Παρών. Γκόγκας Σοφία του Γεωργίου ετών 8. Παρούσα. Γκόγκα Ιού του Κωνσταντίνου ετών 10. Παρούσα. Γκοντέβα Αλεξάνδρα του Γεωργίου ετών 38. Παρούσα. Γκοντέβα Εκατερίνη του Σταύρου ετών 67. Παρούσα. Γκοντέβα Σταύρος του Δημητρίου ετών 68. Παρών. Παρούσα. Δήμου Θεοδόρα του Ιωάννη ετών 17. Παρούσα. Δήμου Ελένη του Ιωάννη ετών 5. Δώση Βαρβάρα του Νικολάου ετών 8. Παρούσα. Δώση Βαρβάρα του Ευσταθίου ετών 60. Παρούσα. Παρών. Κίτσου Παρασκευή του Ανδρέα ετών 28. Παρούσα. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Δημάρχου Δοδόνης, Χρήστου Ντακαλέτση, που τόνισε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί ιερή υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα το καλοκαίρι του 1943. Η τελετή ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Στεφάνια κατέθεσαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Σταύρος Καλογιάννης και Μερόπη Τζούφη, ο Δήμαρχος Δοδόνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Σαράβας, εκπρόσωποι περιφερειακών παρατάξεων και εκπρόσωποι φορέων και αρχών.
Εδώ για να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στις 152 ψυχές που έμελε να στοιχιώνουν για πάντα το μαρτυρικό του το τόπο, ανακαλώντας τώρα στη μνήμη μας μιας από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ιερή υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα το καλοκαίρι του 1943. Αυτονοήτο καθήκον απέναντι στους απογόνους αυτών των ηρώων, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας, για να τους διαβεβαιώσουμε πως η θυσία των δικών τους ανθρώπων δεν θα ξεχαστεί ποτέ, αλλά και η ιστορική παρακαταθήκη κατά τρίτον είναι η σημερινή μας εκδήλωση για τα διδάγματα που πρέπει να μένουν και να κρατάμε χαρά καλά χαραγμένα στη μνήμη μας, προκειμένου να μην επαναληφθούν λάθη της ανθρωπότητας. Ο ναζισμός και οι σύγχρονες εκδοχές του, τα κάθε είδους ολοκληρωτικά πολιτικά καθεστώτα, δεν έχουν θέση σε έναν κόσμο που επιθυμεί την ειρήνη, την πρόοδο, την ευημερία, αγαθά που εξασφαλίζει μόνο η φιλελεύθερη δημοκρατία, το ιδανικότερο πολίτευμα, παρά βέβαια τα όποια στραβά του. Τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον ιερό του το τόπο μας είναι γνωστά. Παραμονή της γιορτής της Αγίας Παρασκευής παίχτηκε η πρώτη πράξη του δράματος με φόντο τούτα τα μέρη, αν και το σχέδιο προετοιμαζόταν με μεθοδικότητα από πιο νωρίς. Ένα μήνα αργότερα, στις 27 Αυγούστου, το έγκλημα ολοκληρώθηκε. 152 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους σχεδόν η μισή μωρά και παιδιά, δολοφονήθηκαν σε δύο φάσεις άγρια από τους Γερμανούς Ναζί, και το ανθρώπινο είδος έπεσε στο έσχατο όριο της κτηνοδίας που και το πιο οριστημένο μυαλό δεν θα μπορούσε να χωρέσει. Ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, οι χωριανοί που επέζησαν από την πρώτη φάση της γερμανικής εκαθάρισης δεν πήγαν στην εκκλησία. Επέστρεψαν για να θάψουν τους νεκρούς τους. 79 χρόνια μετά, σε πείσμα εκείνων που θέλησαν να εξαφανίσουν την ανθρώπινη παρουσία από τούτα εδώ τα μέρη, την μαρτυρική μου Σωτήτσα, ένα από τα πιο ζωντανά χωριά του Δήμου Δοδόνης. Ο Σύλλογος Νέων του χωριού, μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον Αθλητικό Σύλλογο, την Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος και τους Κοινοτικούς Συμβούλους της Κοινότητας, που μετέχουν και φέτος στην διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, εγγυώνται πως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, όσα χρόνια και να περάσουν, τη μαύρη πλευρά της ιστορίας. Φίλες και φίλοι, στην περίπτωση της μαρτυρικής μου Σωτήτσας, όπως και σε πολλά χωριά που κάηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής σε όλη την Ελλάδα, στοιχειοθετούνται νομικά εγκλήματα πολέμου σε πολλαπλή μορφή. Δεν εκτελούνται κατόπιν δίκης αντάρτες που πολέμησαν και σκότωσαν Γερμανούς. Δεν εκτελούνται καν ύποπτοι για επίθεση άνδρες ικανοί να φέρουν όπλα. Αλλά εκτελούνται ελληνικοί πολίτες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, και μάλιστα κάτω από θηριώδεις συνθήκες, όπως τονίζει ο Βρετανός ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ. Με τη μικρή δύναμή μας, από τον ορεινό του κακοτράχαλο τόπο, τον τόπο ποτισμένο με το αίμα των αθώων, θα φωνάζουμε κάθε χρόνο δυνατά τα ονόματα των 152 ανθρώπων μας που δολοφονήθηκαν άγρια, γιατί το θέμα της κρατικής διεκδίκησης των επανορθώσεων δεν πρέπει να ξεχαστεί από την ελληνική πολιτεία. Δήλωση για τη σημερινή ημέρα έκανε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, Μέρο Πιτζούφη. Για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος του Ιούλη του 1943. Πέρασαν χρόνοι πολλοί. Τα εγκλήματα αυτά παραμένουν απαράγραπτα και η παρουσία μας εδώ αποτελεί όχι μόνο τιμή στη μνήμη των ανθρώπων που θυσιάστηκαν, αλλά και υπόμνηση για να μην ξαναυπάρξουν παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον. Σε μια χρονική στιγμή προσπάθειας αναθεώρησης της ιστορίας,
σε μια προσπάθεια να ξεχαστούν τα απαράγραπτα αυτά εγκλήματα, νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε όλες και όλοι παρόντες, να κρατούμε ενεργό τη μνήμη και επιπρόσθετα να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Υπάρχουν αποφάσεις της Ελληνικής Βουλής και ρηματικές διακοινώσεις που μέχρι στιγμής εξακολουθούν να απορρίπτονται. Προχωρούν τώρα οι εργασίες για την επέκταση και τον εξυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΗ Αριστίδη Μπαρτζόκα. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που εκτελούνται στα Γιάννενα με μεγάλη οικολογική διάσταση. Ας περάσουμε στο ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την επέκταση και τον εξυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, ενός από τα μεγαλύτερα έργα που εκτελούνται και με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ Αριστίδη Μπαρτζόκα. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από μικρό χρονικό διάστημα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχε τροποποιήσει τη σύμβαση για την επέκταση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Με την απόφαση εκείνη είχε εγκριθεί η αύξηση των επιπλέξιμων δαπανών που αφορούν στο έργο κατά 1.996.000 ευρώ και διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση προς το τέλος του 2023 χωρίς επιπλέον επιβάρηση της ΔΕΙΑΗ. Μέχρι τώρα, στον χώρο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, έχει ολοκληρωθεί η ενίσχυση του εδάφους με χαλικοπασάλους. Τμήμα από αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες σκυροθετήσεων των βασικών μονάδων και των νέων εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα. Στο μεταξύ, η ΔΕΙΑΗ έχει υποβάλει στο Ταμείο Ανάκαμψης πρόταση χρηματοδότησης του έργου κατασκευή μονάδας ηλιακής ξύρανσης της εγκαταστάσεως επεξεργασίας λιμάτων. Το έργο έχει προϋπολογισμό, όπως ανέφερε ο κ. Μπαρτζόκας, 8,8 εκατομμυρίων ευρώ και στόχο έχει την επεξεργασία της λιματολάσπης, η οποία παράγεται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Όπως ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα, εγκρίθηκε το τελευταίο αίτημα που είχαμε κάνει ύψους 1.900.000 ευρώ για περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών στο βιολογικό καθαρισμό. Ήδη οι εργασίες προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Να πούμε, όπως θυμάστε, όπως ξέρουμε όλοι, αυτή η ιστορία με το βιολογικό έχει ξεκινήσει από το 2010 περίπου και τόσα χρόνια ταλαιπώρησε την πόλη. Είναι ένα έργο υψίστης σημασίας για την πόλη. Είμαστε ευχαριστημένοι που βλέπουμε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά και είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Και οι επιβλέποντες και εγώ προσωπικώς είμαστε συνεχώς εκεί στην περιοχή για να δούμε πώς πάνε οι εργασίες και δεν έχουμε κανένα παράπονο από την εξέλιξή τους μέχρι στιγμής. Μιλάμε για την επέκταση του βιολογικού. Επιπλέον να υπενθυμίσω ότι έχουμε υποβάλει μία αίτηση στο Ταμείο Ανάκαμψης για ενίσχυση, για αναβάθμιση, να το πω έτσι, του υπάρχοντος βιολογικού, ο οποίος είναι πεπαλαιωμένος, διότι με την επέκταση δεν λύνεται το πρόβλημα, πρέπει και ο υπάρχον να αναβαθμιστεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε να έχουμε μια θετική έκβαση και στην αίτησή μας αυτή. Πώς όφημιστε μας? Αυτή είναι ένα διπλό αίτημα προς το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ένα αίτημα έχει να κάνει με την ξύρανση της λιματολάσπης, γιατί ο στόχος είναι να μην πληρώνει η ΔΕΙΑΗ, δηλαδή οι δημότες, για την αποκομιδή της λιματολάσπης, αλλά να μπορεί να την εκμεταλλεύεται μόνη της. Να μπορεί δηλαδή εντός θερμοκηπίων που θα στηθούν σε εκτάσεις δικές μας εκεί, να ξυραίνεται η λιματολάσπη και στη συνέχεια να γίνεται κατάλληλη για εδαφοβελτιωτικό. Πέραν τούτο όμως υπάρχει και δεύτερη πρόταση, η οποία είναι διπλή, με το α σκέλος της να αφορά να πούμε ότι το πρώτο αίτημα για το οποίο σας είπα, η ξύρανση της λιματολάσπης, είναι ύψους 8 εκατομμυρίων περίπου. Το δεύτερο αίτημα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι η αναβάθμιση του υπάρχοντος βιολογικού, που είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια, και το δεύτερο έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων, το οποίο είναι γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια επίσης. Εάν επιτύχουμε την έγκριση αυτών των δύο αιτημάτων, τότε θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα περιβαλλοντικό που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Επιπλέον χρηματοδότηση για την ενίσχυση της καθαριότητας στις σχολικές μονάδες ζητά ο Δήμος Ιωνιτών από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ύστερα από την έντονη συζήτηση που άνοιξε πριν λίγες μέρες για τη μείωση του αριθμού των σχολικών καθαριστριών και ενώ η προκήρυξη για τις προσλήψεις βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Δήμος Ιωνιτών ζητά αύξηση των κονδυλίων. Όπως έγινε γνωστό, η επιστολή του Δημάρχου απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών ζητώντας ενίσχυση για να προχωρήσει σε επιπλέον προσλήψεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
Λίγες μέρες μετά το επεισόδιο που προκλήθηκε στο Δημαρχείο, ο Δήμος Ιωαννιτών επανέρχεται και ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών επιπλέον χρηματοδότηση για την ενίσχυση της καθαριότητας στις σχολικές μονάδες. Και ενώ η προκήρυξη για τις προσλήψεις είναι σε εξέλιξη, ο Δήμος Ιωαννιτών διεκδικεί από το Υπουργείο Εσωτερικών αύξηση των κονδυλίων. Στην ανακοίνωση τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής. Η οικονομική κατάσταση και το υψηλό ενεργειακό κόστος που προκύπτει και θα πρέπει να καλυφθεί και τους επόμενους χειμερινούς μήνες δεν επιτρέπει την πρόσληψη αντίστοιχου με τον περσινό αριθμό σχολικών καθαριστήρων από το Δήμο, όταν μάλιστα αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους. Η Δημοτική Αρχή απευθύνεται στο Υπουργείο ζητώντας την επιπλέον ενίσχυση για το νέο σχολικό έτος, ώστε να προχωρήσει και σε επιπλέον προσλήψεις. Ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανομένων σχολικών καθαριστριών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των σχολικών αιθουσών που λειτουργούν στα σχολεία του Δήμου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν στις σχολικές μονάδες, οι πιθανές απουσίες προσωπικού, η γεωγραφική διασπορά των σχολικών συγκροτημάτων και αποστάσεις μεταξύ αυτών, αλλά και έκτακτοι παράγοντες που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αν αναλογιστούμε δε ότι κατά την προσεχή σχολική χρονιά θα επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας των ολοήμερων δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων και ότι ενδεχομένως κληθούμε να αντιμετωπίσουμε εκ νέου εποχικές εξάρσεις πανδημίας COVID-19 με εφαρμογή αυστηρότερων υγειονομικών πρωτοκόλων, αντιλαμβάνεστε ότι οι Δήμοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν περαιτέρω για να καλύψουν τόσο τις υφιστάμενες ανάγκες όσο και αυτές που θα δημιουργηθούν. Ο Δήμαρχος σημειώνει ότι κατά την προηγούμενη χρονιά υπήρξε σημαντική οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, η οποία ανήλθε στις 905.000 ευρώ για να καλύψει αυξημένες ανάγκες στο σχολείο λόγω της πανδημίας. Τέλος, σημειώνεται στην ανακοίνωση πως με αφορμή αιτήματα που έχουν τεθεί από παρατάξεις αντιπολίτευσης, το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει αύριο το απόγευμα στο ξενοδοχείο Grand Serai το Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η ανοιχτή ενημέρωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθούν όλοι για τα προγράμματα σπουδών, αλλά και για να συνομιλήσουν με συμβούλους του ίδιου του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που είναι πλέον διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, καλεί όλους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση για να γνωρίσουν έτσι όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Μάθετε για τα προγράμματα σπουδών που σας ενδιαφέρουν και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ανοιχτή ενημέρωση που θα γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Grand Serai. Στη συνάντηση θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με έμπειρους συμβούλους της δοχής του Πανεπιστημίου και να ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου καθώς και για μια σειρά από πλεονεκτήματα που προσφέρει, τα οποία το καθιστούν την ιδανική επιλογή για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το πλέον διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο με περισσότερους από 14.000 φοιτητές εξ αποστάσεως και διαζώσεις από πέραν των 100 χωρών, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Είναι επίσης το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα διδασκαλίας στην Αγγλική, καθώς και το μεγαλύτερο εκτός Ελλάδας με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα έχετε την ευκαιρία να το πράξετε αύριο Τρίτη στο ξενοδοχείο Grand Serai στις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Μιχαηλίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, στο τμήμα της νομικής, και αύριο εδώ στα Γιάννενα είναι προγραμματισμένη μια ενδελεχής, θα έλεγα, ενημέρωση για όλους εκείνους που θέλουν να φοιτήσουν στο τμήμα της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους. Δεν θα το βάλω αν είναι μαθητές ή αν είναι απόφοιτοι, για τον οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί και να εγγραφεί στο τμήμα της νομικής, αποκτώντας πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να πω πόσο πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι στα Γιάννενα, που είναι και η μισή μου καταγωγή, από τη μεριά της μητέρας μου. Καταγωγή μας είναι από το Βουτσαρά Ιωαννίνων. Το σόι από τη μεριά της, η οικογένεια από τη μεριά της μητέρας. Να σας πω τώρα το εξής. Πράγματι, αύριο έχουμε μια εκδήλωση παρουσίαση των προγραμμάτων της νομικής, όχι μόνο της νομικής, όλου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο ξενοδοχείο Grand Serai, 7 η ώρα, 7 με 9. 7 με 8 θα υπάρξει μια συνολική παρουσίαση και 8 με 9 θα είναι η παρουσίαση ειδικά για το πρόγραμμα της νομικής. Τι είναι αυτό που κάνουμε, τι συμβαίνει, είναι ακριβώς η δυνατότητα που έχουν όλοι οι νέοι και όχι μόνο νέοι, αλλά τέλος πάντων όλη η νεολαία της Ελλάδας, να μπορέσει να σπουδάσει σε πανεπιστήμια εφάμελα, ίσως και καλύτερα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων, αν θέλει να έχει αυτή τη δυνατότητα και μάλιστα σε μια χώρα σαν την Κύπρο,
όπου είναι μια χώρα δικιά μας. Η πραγματικότητα είναι ότι κάποιος δεν νιώθει ότι σπουδάζει στο εξωτερικό, σπουδάζει στην Κρήτη, για παράδειγμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Μην σας πω ότι είναι πιο εύκολα και πιο καλά, διότι είναι και πιο εύκολη η πρόσβαση και πιο φτηνή από ό,τι με τα αεροπορικά για την Κρήτη. Το έχουμε ψάξει αυτό. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω το εξής. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Αριθμεί πάνω από 15.000 φοιτητές, πάνω από 100 προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και από το κρατικό. Και πρέπει να πω ότι για την Κύπρο ειδικά, ότι η Κύπρος την δεκαετία του 2000 επένδυσε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή έκανε όλους τους εκτελεστικούς νόμους που χρειαζόταν για να λειτουργήσουν από το 2010-12 τα πανεπιστήμια και έχει πλέον καταστεί ένα μεγάλο ερευνητικό, πανεπιστημιακό και επιστημονικό κέντρο η Κύπρος. Σε ό,τι αφορά το πανεπιστήμιό μας, είναι πλέον αποδεδειγμένο μέσα από τις αξιολογήσεις παγκόσμιες από τους αρμόδιους οργανισμούς, όπως και αν το δει κανείς, πολύ υψηλά στη βαθμολογία, συγκαταλέγεται στο 3% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Από άποψη rankings, rankings θα πει τα προσόντα και οι βαθμίδες του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι στο νούμερο από 600 μέχρι 800 σε εκείνη τη 200 παγκοσμίως. Και όσο για τη νομική σχολή, για την οποία είμαι και σήμερα, από σήμερα εδώ και αύριο θα έχουμε και την εκδήλωση στο Grand Serai, είναι το εξής. Είναι η μοναδική περίπτωση στον κόσμο που κάποιος θα φύγει από τη χώρα του, Ελλάδα, θα πάει σε μια άλλη χώρα, Κύπρος, και θα σπουδάσει στη δική του γλώσσα, από δικούς του ελλαδίτες καθηγητές όπως είμαι εγώ, δικό του δίκαιο, το δίκαιο της χώρας, από το οποίο προέρχεται, το ελληνικό. Πουθενά αλλού στον κόσμο κάποιος που φεύγει από τη χώρα του να σπουδάσει νομική σε κάποια άλλη χώρα δεν σπουδάζει το δικό του δίκαιο, αλλά σπουδάζει το δίκαιο της χώρας στην οποία πηγαίνει. Είναι η μοναδική δυνατότητα που δίνεται, είναι μια μεγάλη ευκαιρία και μάλιστα για ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι αναγνωρισμένο, για ένα πανεπιστήμιο που δίνει πλήρη επαγγελματικά, αλλά όχι μόνο επαγγελματικά, και επιστημονικά δικαιώματα. Έχουμε φοιτητές μας πλέον και εδώ στην πόλη μας, στα Γιάννενα, στην πόλη σας, όπου είναι ήδη δικηγόροι, είναι και δικηγορίνες, είναι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν μεταπτυχιακές σπουδές ελληνικές νομικές, στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στην Αμερική, τους δέχονται παντού. Και πλέον έχουν περάσει τα χρόνια, δεν υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση για το τι είναι και τι κάνουμε. Ίσα-ίσα πλέον εδώ μεγάλες δικηγορικές εταιρείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και αλλού και στη Λεμεσό και στη Λευκωσία και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ειδικά εμένα επειδή ασχολούμαι με το τομέα του tutoring που λέμε των φοιτητών μας, ζητούν από εμάς, από φοιτητούς, διότι είναι έτοιμοι με γνώσεις πολύ πιο μπροστά από ότι ως απόφοιτοι άλλων νομικών σχολών, για να μπορούν να ξεκινήσουν άσκηση η οποία να είναι ουσιαστική και πραγματική και να τους βοηθάνε στα γραφεία τους. Όλο αυτό με ένα κόστος το οποίο δεν είναι φοβερό, δεν είναι τρομακτικό, ίσα-ίσα, είναι σε πολύ λογικά πλαίσια. Νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα στους πάντες να σπουδάσουν, ειδικά σε αυτούς που θέλουν νομική να σπουδάσουν και να κάνουν το όνειρό τους, και με μία δυνατότητα και με μία προοπτική αλλά και με μία έτσι ευκαιρία οικονομική η οποία δεν διαφέρει πολύ από το κόστος κάποιου που σπουδάσει εκτός της πόλης, δηλαδή έξω από τα Γιάννενα, παράδειγμα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομωτινή, νομική. Το κόστος ενός φοιτητή, εκτός της πόλης του βέβαια, έτσι, που δεν είναι στην οικογένειά του εκεί, το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, τα καύσιμα, το χειμώνα, σύν ό,τι άλλο έξοδο σημαίνει οι σπουδές, είναι περίπου όσο και το μηνιαίο κόστος μαζί με τα διδακτρά μας στην Κύπρο, διότι εκεί είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα. Έχει φερθεί έξυπνα και το Πανεπιστήμιο, γενικότερα οι Κύπροι. Έχουμε κάνει φοβερές, ας πούμε, εστίες, οι οποίες με ένα μηνιαίο κόστος 300 και 400 ευρώ και όλους τους λογαριασμούς μέσα, μαζί με τα έδρακτα, το παιδί μπορεί και σπουδάζει σε ένα ακαδημαϊκό της, το οποίο ξεκινάει, για παράδειγμα, φέτος την τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται το τελευταίο, πάντα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Αυτό, εάν το κάνουμε ένα κόστος, το οποίο έχει ένα κόστος πράγματι, δια 12 που είναι η διάρκεια του έτους, μια οικογένεια μπορεί κάλλιστα να σπουδάσει με ένα κόστος όπως θα σπούδαζε το παιδί της στην Ελλάδα σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη πόλη, στην Κύπρο.
Μια εξαιρετική κωμωδία με τίτλο «Γείτονες από πάνω» θα απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της ΕΙΜ. Το έργο, στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα, θίγει θέματα όπως είναι ο γάμος, οι σχέσεις και η αγάπη, κάτι που μας αφορά όλους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Δημήτρη Σταρόβας, Νικόλετα Καρά, Γιώργος Κοψιδάς, Σοφία Μανολάκου και Θάνος Μπίρκος πρωταγωνιστούν στην κωμωδία «Οι γείτονες από πάνω». Η παράσταση θα δοθεί την 3η 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο ΕΙΜ. Πρόκειται για μια θεατρική μεταφορά, η οποία έρχεται να μας μιλήσει για θέματα που μας αφορούν όλους. Γάμος, μακροχρόνιες σχέσεις και τελικά η αγάπη. Την παράσταση προλογίζει ο Θάνος Μπίρκος στο ρόλο του πιο πάνω γείτονα Ναπολέοντα Δωμαπάρτη, που μένει στο δρόμο, προλογίζει, ακολουθεί και παρακολουθεί την παράσταση, εξασφαλίζοντας έτσι ένα δεύτερο φινάλε στο έργο. Μια παράσταση που σίγουρα θα μας προσφέρει άφθονο γέλιο. Είναι μια πολύ ξεκαρδιστική κωμωδία. Χαίρομαι που ερχόμαστε στα Γιάννα με μια κωμωδία, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη το γέλιο, έχει ανάγκη την κωμωδία, έχει ανάγκη να περάσει καλά, έχει ανάγκη να πάει να δει θέατρο και να διασκεδάσει και να φύγει και με τη χαρά που θα του δημιουργήσει η παράσταση και να το σκέφτεται και μετά. Είναι μια παράσταση που αφορά ένα ζευγάρι, αλλά και με ένα ζευγάρι το οποίο μένει από πάνω, οι οποίοι είναι οι γείτονες από πάνω. Mm-hmm. Και υπάρχω και εγώ που είμαι ο πιο πάνω ο γείτονας, ο πάνω από όλους. Μου λένε. Και πιστεύω ότι η παράσταση αυτή έχει να δώσει πέρα από γέλιο και σκέψη και τροφή για σκέψη για το κοινό και χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεται στην επαρχία αυτή η παράσταση και ιδιαίτερα σε πόλεις όπως τα Γιάννενα, όπου έχω ξαναέρθει, έχω ξαναπαίξει και μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Θέλετε να μου πείτε λίγο για αυτά τα μηνύματα της παράστασης, γιατί σίγουρα πολλές φορές οι παραστάσεις οι οποίες είναι κωμικές έχουν μια βαθιά τραγικότητα μέσα τους. Βεβαίως, οι παραστάσεις οι οποίες βαφτίζονται σε εισαγωγικά κωμωδία περιέχουν τα μεγαλύτερα μηνύματα, τα οποία μπορεί να ο άλλος να το κλάβει το μήνυμα και να το σκέφτει και πιο μετά, πέρα από το να το ακούσει εκείνη την ώρα και να το αφήσει εκεί, mm-hmm. όπου το άφησε. Είναι μία από αυτές τις παραστάσεις, όπου μέσα από το γένιο περνάνε κάποια μηνύματα όσον αφορά τη σχέση των ανθρώπων, το σεβασμό του ανθρώπου ο ένας προς τον άλλον, και επίσης μιλάμε για την αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό. Η οποία μπορούμε να έχουμε και να τη δώσουμε και να λάβουμε και να, χωρίς όρους, αλλά με χαρά και με αισιοδοξία για τις ανθρώπινες σχέσεις. Και το βλέπω από τον κόσμο που κάθεται, βλέπει την παράσταση και στο τέλος περιμένει για να βγάλουμε τις φωτογραφίες, για να μας χαιρετήσουν και να μας δώσουν τα συγχαρητήρια. Και βλέπεις πάλι το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων και είναι πολύ αισιόδοξο ότι με η τέχνη βοηθάει τον άνθρωπο να ξεφύγει λίγο από αυτό το γκλισούρα που είπατε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.